Φίλες και φίλοι του Sigma Life, γεια σας. Άλλη μια εκπομπή του Sigma Life Sports από το στούντιο του Sigma Life. Αυτή η φορά κοντά μας ο ταμπλούχος από ΕΛ στο Futsal. Έχουμε τον προπονητή της ομάδας Τόμηση Χρυσοστόμου, αλλά και τον MVP του πρωταθλήματος και της ομάδας, πρώτο σκόρερ Κωνσταντίνος Κουλουμπρής. Κύριε, σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση να έρθετε έτσι να μιλήσουμε λίγο για το ξεχωριστή χρονιά φέτος του ΑΠΟΕΛ και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί ήταν ξεχωριστή. Τόμη, καταρχήν, συγχαρητήρια. Πετύχατε τρίτο συνεχόμενο ντάμπολ. Αλλά να μιλήσουμε για αυτή τη ξεχωριστή χρονιά, γιατί ήταν και η πρώτη φορά που διοργανώθηκε Super Cup και πήρατε και τα τρία διεκδικήσιμα τρόπαια. Τι σημαίνει αυτή η χρονιά για τον ΑΠΟΕΛ στο τμήμα του Futsal? Καταρχάς, ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Όντως ήταν σημαντική και ιδιαίτερη χρονιά η φετινή. Ήταν τρίτο συνεχόμενο double που έκανε η ομάδα. Είχαμε για πρώτη φορά το Super Cup που καταφέραμε να το κατακτήσουμε γι' αυτόν. Για μας ήταν σημαντική γιατί δώσαμε συνέχεια στις προηγούμενες επιτυχίες. Δείξαμε ότι παρά τα συνεχόμενα προαθλήματα η ομάδα δούλεψε σε σωστή βάση και γι' αυτόν τον λόγο είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι γιατί στο τέλος καταφέραμε να κατακτήσουμε όλους μας τους στόχους. Κωνσταντίνο, ποιο ήταν το πιο δύσκολο από τα τρία? Το πιο δύσκολο ήταν το πρωτάθλημα. Σίγουρα ένας μακρύς δρόμος με πάρα πολλές δυσκολίες, το οποίο για να ξεπεράσεις πρέπει να δουλέψεις σωστά και αποτελεσματικά. Το κύπελλο που κρίθηκε στο γκολ και όπως είδαμε ήταν μπροστά το ΑΠΟΕΛ, ισοφάριζε η ανόρθωση, πέρασε μπροστά η ανόρθωση, ισοφάριζε το ΑΠΟΕΛ και τελικά κατέληξε το τρόπο στο ΑΠΟΕΛ. Ήταν ένας πολύ όμορφος τελικός, ειδικά για μας τους φουτσαλιστές που είμαστε ενεργοί σε αυτόν τον τελικό. Καταφέραμε να ανατρέψουμε τα εις βάρος μας δεδομένα στο τέλος του παιχνιδιού. Φανήκαμε πιο συγκεντρωμένοι, πιο πειθαρχημένη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και σύμφωνα με τις οδηγίες του προμονητή μας καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και να κατακτήσουμε, να κάνουμε το τρέμπολ στην ουσία. Όπως προανάφερες, ήταν ένας όμορφος τελικός, αλλά μόνο σχεδόν 700 φίλοι του αθλήματος είδαν αυτόν τον τελικό. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη έγκλη το άθλημα του φούτσαλ στην Κύπρο? Εντάξει, κάποιες καταστάσεις κράτησαν εκτός αγώνα τους οργανωμένους των δύο ομάδων, που πιστεύω αν δεν υπήρχαν αυτά, θα υπήρχαν πολύ περισσότεροι στο χώρο του, στο γήπεδο εκείνη την ημέρα. Όμως, νομίζω πρέπει να υπάρξει περισσότερη διαφήμιση του αθλήματος και από πλευράς των ομάδων, αλλά και από τις ομοσπονδίες. Τόμη, 1,5 χρόνο τώρα στον ΑΠΟΕΛ, από τον περασμένο Γενάρη. Ήταν το δεύτερο σου double μαζί με το Super Cup. Τι έγινε και ήταν αυτή η διαφορά στον ΑΠΟΕΛ? Δεν είναι θέμα διαφοράς, γιατί πριν από μένα η ομάδα είχε κατακτήσει τον double. Απλά εγώ προσπάθησα να δώσω συνέχεια στις επιτυχίες. Από την πλευρά μου, μαζί με το τεχνικό team, δουλεύουμε σκληρά ώστε να ετοιμάζουμε τους φουτσαλιστές μας για τα παιχνίδια. Η σκληρή δουλειά, η ομαδικότητα που επικράτησε στην ομάδα ήταν τα συστατικά της επιτυχίας. Αυτό με τους τέσσερις τους ξένους και οι τρεις μπορούν να αγωνίζονται ταυτόχρονα, βοηθά κάπως το άθλημα? Βοηθά το άθλημα. Η μείωση των ξένων ήταν για να έχουμε παραπάνω βάθος όσον αφορά τους Κύπρους φουτσαλιστές, να βοηθεί και η εθνική ομάδα. Θεωρώ ότι είναι σωστό και για τους ξένους, για να υπάρχει ανταγωνισμός για το ποιος θα παίξει στα παιχνίδια. Είναι σωστή κίνηση. Κωνσταντίνο, με τους συμπαίκτες. Σίγουρα, ο ερχομός στο ξένο ποδοσφαιριστό, ξένο φουτσαλιστό στην Κύπρο είναι ένα σύν για μας. Γιατί όταν έρχεται κάποιος από το εξωτερικό, σημαίνει ότι είναι σε καλύτερο επίπεδο από τον Κύπριο παίχτη.
Μέσα από αυτό προσπαθούμε να μάθουμε κάποια πράγματα που έχουν οι ξένοι, ξένοι φουτσαλιστές και να, μαζί με τη δική μας κατάρτιση να μάθουμε περισσότερα για το πράγματα. Τελικά πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να χτίσεις μια ομάδα φουτσάλ μιλώντας πάντα με προϋπολογισμό? Εντάξει, είναι αρκετά δύσκολο. Εξαρτάται των προϋπολογισμών που σου δίνει το κάθε σωματείο. Ευτυχώς στο ΑΠΟΕΛ έχουμε μια διοίκηση η οποία μας βοηθά και μας δίνει αυτά που χρειαζόμαστε ώστε να μπορούμε να πρωταγωνιστούμε. Εντάξει, χρειάζεσαι αρκετά χρήματα για να μπορέσεις να κάνεις ομάδα πρωταθλητισμού. Οι περισσότεροι παίκτες είναι επαγγελματίες ή όχι? Μόνο οι ξένοι επαγγελματίες, οι Κύπροι φουτσαλιστές έχουν και δουλειές τους. Ο Σαντινό είναι δύσκολο? Όταν μάθεις και ζεις μέσα από αυτό το πράγμα, δεν είναι δύσκολο. Στην ουσία είναι το χόμπι σου, είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο από όλα και δουλεύεις πολύ για να βγαίνουν κάποια πράγματα σοβαρά στο αγωνιστικό χώρο. Ναι, επειδή είσαι σε μια ομάδα με πρωταγωνιστικούς στόχους, πρωί δουλειά, απόγευμα προπόνηση, πόσο εύκολο, δύσκολο είναι αυτό? Πιστεύω ότι όταν αγαπάς αυτό το άθλημα, μπορείς να συνδυάσεις και τα δύο και πραγματικά εμείς οι φουτσαλιστές στον χώρο του φουτσαλ το απολαμβάνουμε πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι να συνεχίσετε. Τώρα με τους ποδοσφαιριστές υπάρχει μέλλον στο άθλημα του φούτσα? Υπάρχει μέλλον. Εντάξει, αρκετοί Κύπροι φουτσαλιστές μέσα και από τις επιτυχίες των ομάδων έρχονται στο άθλημα. Εντάξει, τώρα επειδή μπήκαν ομάδες που έχουν κόσμο, έχουν ιστορία, όπως είναι ο ΑΠΟΕΛ, η Ομόνια, η Ανόρθωση, η ΑΕΛ, το Παραλίμνη και πιστεύω θα μπουν κι άλλες στην πορεία. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι ακόμα καλύτερα πράγματα στη συνέχεια όσον αφορά τους Κύπριους. Όλο και περισσότεροι θα έρχονται στο άθλημα. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο άθλημα. Στους νεαρούς, στις νεαρές ηλικίες που έχουμε πρωτάθλημα U17-U21, αρέσει πάρα πολύ. Οι ομάδες, σε αντίθεση με την πρώτη κατηγορία που μειώνονται στους U17-U21, αυξάνονται. Και ευελπιστούμε ότι θα φτάσουμε στα επίπεδα που είχαμε πριν 5-6 χρόνια, που είχαμε γύρω στις 38 ομάδες και 3 κατηγορίες. Αρκετοί πιστεύουν ότι το ποδόσφαιρο είναι ακριβώς όπως το φούτσα? Όχι, είναι ξεχωριστά αθλήματα. Το φούτσαλ έχει επιρροές από πολλά αθλήματα, και από τον μπάσκετ και από το handball. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό άθλημα από το ποδόσφαιρο. Πιστεύουν ακόμα ότι είναι... μπορεί και λίγο πιο εύκολο, αλλά... Δεν είναι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Πρέπει να τα έχεις όλα μαζί. Πρέπει να τα έχεις όλα, ναι. Είναι η τακτική, είναι φυσική κατάσταση, είναι η τεχνική. Συνδυάζει λίγο απ' όλα και δεν είναι εύκολο για έναν ποδοσφαιριστή που παίζει στο ανοιχτό να έρθει να παίξει φούτσαλ. Ενώ να φύγει κάποιος από το φούτσαλ να πάει στο ανοιχτό είναι πολύ πιο εύκολο. Σαν προπονητής, πώς είσαι στην προσπάθεια της ομάδας? Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος και ικανοποιημένος από την προσπάθεια των φουτσαλιστών μου. Το να κατακτάς και τους 3 τίτλους στις χώρες διοργανώσεις είναι τεράστιες οι δυσκολίες. Δούλεψα σκληρά από τον Αύγουστο, ξεκίνησα την προετοιμασία και σου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Όπως και για τους υπόλοιπους που εργάστηκα για να προαγωνιστεί από ΕΛ, που τη διοίκηση, από το τεχνικό μου team, από όλους στο Λευκόθεο, γίνεται μια καλή σκληρή δουλειά η οποία έφερε ένα αποτελέσματο. Κωνσταντίνο, πώς είσαι στην προσπάθεια των συμπαικτών σου? Σίγουρα από την αρχή της χρονιάς που βάλαμε τους στόχους που για να τους κυνηγήσουμε πρέπει να δουλέψουμε σωστά. Μέσα από ένα οικογενειακό κλίμα, από το φροντιστή της ομάδας μέχρι και τον πρόεδρο και τέλος καλά, κατακτώντας ό,τι υπάρχει στο χώριο σε χώρια διοργάνωση και σίγουρα αυτό μας ικανοποιεί αφαντάστα.
Ποιο είναι αυτό που κρατάς από την φετινή χρονιά? Κρατώ τα τελευταία παιχνίδια που ήταν τα πιο σημαντικά. Η ομάδα φάνηκε αγαπημένη, φάνηκε πολύ σωστά δουλεμένη και αυτό το έδειξε και στα αποτελεσμάτα. Από τα 120 γκολ που πέτυχε το ΑΠΟΕΛ φέτος, τα 28, αν δεν κάνω λάθος, τα πέτυχες εσύ. Ναι. Ήταν εύκολο επιχείρημα. Ήταν με τη βοήθεια των συμπαιχτών μου, που χωρίς αυτούς δεν θα έβαζα αυτά τα γκολ. Σίγουρα στο ΑΠΟΕΛ είμαστε μια ομάδα και μέσα από ομαδική δουλειά και προσπάθεια μέσα στο εξωτερικό χώρο βγαίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Ναι, είναι αυτό που λέμε να το έχεις στον γκολ, γιατί αν δεν κάνω λάθος δεν είχες και εσύ συμμετοχές που είχαν κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές, νομίζω. Έλειψα κάποια παιχνίδια. Εντάξει, να βγεις πρώτο σκόρερ του ΑΠΟΕΛ και του πρωταθλήματος σημαίνει ότι ήσουν πάντα εκεί την κατάλληλη στιγμή να βάζεις την μπάλα στα δίχτυα. Και είναι αρκετά δύσκολο να βγεις πρώτο σκόρερ με τόσους και ποιοτικούς ξένους που έχουμε στο πρωταθλήμα. Και αυτό τον πιστώνεται ο Κωνσταντίνος Κουμπής και δεν ήταν πρώτο σκόρερ μόνο του πρωταθλήματος, αλλά και του κυπέλλου και του Super Cup. Σύνολο έβαλε 42 γκολ σε μια σεζόν. Ναι, μιλώ για το πρωτάθλημα. Ποιο ήταν το παιχνίδι που θα θυμάσαι? Σίγουρα το παιχνίδι που θα θυμάμαι ήταν με την Ομόνια, όταν έμενε ανάμεση ένα λεπτό. Είμαστε στη ισοπαλία 4-4, όπου σκόραρα κάνα το 5-4 από ένα δύσκολο σημείο και ήταν ένα παιχνίδι καθοριστικό για τη συνέχεια του προαθλήματος. Συμφωνείς, Τόμι, ήταν το πιο καθοριστικό. Ήταν αρκετά καθοριστικό. Για μένα το πιο καθοριστικό παιχνίδι ήταν το παιχνίδι που προαθλήματος με την Ανόρθωση. Όταν η διαφορά των 5 βαθμών έγινε 8, πριν μπούμε στα play-off, έναν εξαιρετικό σημαντικό παιχνίδι για μας, όπου καταφέρουμε να κερδίσουμε 2-0 και να πάρουμε ένα ισχυρό πρόβλημα εκείνη τη χρονική περίοδο. Τουλάχιστον από τα παιχνίδια της πρώτης τετράδας, τους πρώτους 4, είδαμε ότι έγιναν καλά παιχνίδια, κλειστά παιχνίδια, το σκορ ήταν κλειστό, μέτρησαν οι λεπτομέρειες, αλλά οι λεπτομέρειες ήταν πάντα στην πλευρά του ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα κάτι πρέπει να είχε αυτό το. Εννοώ η θέληση, το πάθος των παιχτών, φουτσαλιστών. Ναι, αυτό δείχνει το χαρακτήρα της ομάδας. Γιατί αυτά τα 3 χρόνια στα δύσκολα παιχνίδια η ομάδα δείχνει χαρακτήρα, έχει την καρδιά του προαθλητή. Ήταν αρκετές φορές που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ ή με την πλάτη στον τοίχο και πάντα βρίσκαμε τον τρόπο να αντιδράσουμε. Και γι' αυτόν τον λόγο τα τελευταία 3 χρόνια σαρώνουμε τους τίτλους. Δεν ήταν ένα και δύο παιχνίδια, ήταν όλα τα παιχνίδια, όπως είπες, μεταξύ των συνδιεκδικητών. Ήταν όλα παιχνίδια τα οποία κρίνονται στις λεπτομέρειες. Αλλά πάντα αυτές οι λεπτομέρειες ήταν με το μέρος μας. Πλέον, επόμενη στόχη του ΑΠΟΕΛ. Η επόμενη στόχη του ΑΠΟΕΛ είναι, αφού ξεκουραστούμε αυτές τις μέρες, μετά από μια δύσκολη χρονιά, να γίνει ένας σωστός προγραμματισμός. Ήδη άρχισε η διοίκηση να μιλά με τους φουτσαλιστές μας, αφού γίνει το ξεκαθάρισμα και αποκτηθούν και κάποιοι καινούργιοι φουτσαλιστές, τότε θα οριοθετήσουμε τους στόχους μας. Αλλά ως ΑΠΟΕΛ πάντα οι στόχοι είναι ήδη, κατάκτηση όλων των εγχώριων τίτλων και για φέτος ειδικά θα είναι και κάτι παραπάνω στην Ευρώπη. Είναι δύσκολο, είναι αρκετά δύσκολο. Εγχείρημα, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την υπέρβαση στην Ευρώπη. Το να προκριθούμε στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης θα είναι μεγάλο γεγονός για μας. Αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να τα καταφέρουμε. Κωνσταντίνο, προσωπική σου στόχη? Προσωπική στόχη είναι να συνεχίσω την ίδια δουλειά όπως και φέτος. Να προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό στα παιχνίδια και στις προπονήσεις, τόσο ώστε να βελτιώνουμε και εγώ προσωπικά, αλλά και να βοηθώ την ομάδα όσο καλύτερα γίνεται. Και από εκεί και πέρα, σε ομαδικό επίπεδο, όλους τους τίτλους τους θέλουμε. Αυτά είχαμε, φίλες και φίλοι. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τον προμονητή του ΑΠΟΕΛ, τον Τόμι τον Χρυσοστόμου, αλλά και τον φουτσαλιστή της ομάδας Κωνσταντίνο Κουλουμπρί για αυτή την λιγόλεπτη συζήτηση που είχαμε για το άθλημα του φούτσαλ και όχι μόνο. Γεια σας.